Αρκαδία 938. Λοιπόν, έχουμε στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική μα γραμμή τον Δήμαρχο Τρίπολη, τον κύριο Κώστα Τζούμη. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα σα, κύριε Ιλιόπουλε. Καλημέρα και στου ακροατέ μα. Λοιπόν, καταρχά να ρωτήσουμε την εικόνα που έχετε κι εσεί για το πέρασμα του κυκλώνα από την περιοχή. Αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε, είναι καλή εικόνα. Οι τελευταίες πληροφορίες είναι ότι θα είναι αύριο από τη νύχτα το πρωί και αύριο θα είναι τα πιο έντονα φαινόμενα, αλλά δεν θα είναι από ό,τι λένε αυτή τη στιγμή, όπως το έλεγαν αρχικά, φαίνεται ότι θα είναι λίγο πιο ήπια. Ναι. Αλλά αυτά, ξέρετε, αλλάζουν συνέχεια, οπότε δεν μπορώ να σου... αυτά τα στοιχεία που σας λέω είναι μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλούμε. Ναι, και επειδή αλλάζουν, να σας ρωτήσουμε την άποψή σας για τη θέση του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος δήλωσε αντίθετος με την απόφασή σας εχθές να κλείσετε τα σχολεία σήμερα, όπως και γίνεται βέβαια, είναι κλειστά τα σχολεία, ναι. Λέγοντας ότι έπρεπε να υπάρχει συνεννόηση και ότι βιαστήκατε. Κοιτάξτε, κύριε Ηλιόπουλε, καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Η αρμοδιότητα για να κλείσουν ή όχι τα σχολεία είναι των δημάρχων. Ναι. Έτσι. Και δεν αφορά μόνο το Δήμο Τρίπολης, αφορά όλους τους Δήμους της Αρκαδίας, γιατί όλοι οι Δήμοι της Αρκαδίας οι Δήμαρχοι της Αρκαδίας πήραν αυτή την απόφαση. Mm-hmm. Εμένα μου κάνει το εξής εντύπωση. Λέει ότι αποφασίσαμε να κλείσουμε τα σχολεία και δεν ενημερωθήκαμε. Ρωτώ, οι Δήμαρχοι της Αργολίδας, της Κορινθίας, της Μεσσηνίας, της Λιλίας και όλων των άλλων που έκλεισαν τα σχολεία είχαν συνεννοηθεί με τον κύριο Υφυπουργό? Ερώτημα, γιατί έχουν κλείσει, δεν κλείσαν τα σχολεία στην Αρκαδία μόνο, έχουν κλείσει όλους αυτούς τους νομούς. Όχι, που σας είπα. Ναι. Έτσι. Έχουν κλείσει κι αλλού, βέβαια στην Καλαμάτα είναι ανοιχτά τα σχολεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Ναι. Στους άλλους δήμους είναι κλειστά. Όπως είναι και στην Ηλία, όπως είναι όλα αυτά. Βασικά, όπως είπατε κι εσείς, είναι θέμα του Δημάρχου να το αποφασίσει αυτό. Όχι. Εγώ, δηλαδή, όταν έχεις μία αρμοδιότητα, τι εννοεί δεν συνεννοηθήκαμε και βιαστήκαμε? Εμείς, κύριε Λιόπλε, για να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί εγώ δεν θέλω να μπαίνω σε... Εμείς στις 5 παρατέταρτο χθες το απόγευμα πήραμε κατεπήγον email, έτσι λέει, κατεπήγον, το οποίο λέει ότι, σας το διαβάζω, αποφασίζουμε την κήρυξη της εγκατάστασης ειδικής έκτακτης ανάγκης, τέλος πάντων στο πλαίσιο εφαρμογής του τάδε νόμου, από τις 17/9 έως και 20/9 από χθες δηλαδή, λόγω προειδοποίησης για εκδήλωση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων σύμφωνα με τον αριθμό Α7 σχετικό των περιφερειακών ενωτήτων Μεσσηνίας και Αρκαδίας της περιφέρειας Πελοποννήσου για την άμεση αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που ενδέχεται να προκύψουν στις παραπάνω περιοχές από την εκδήλωση των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Αυτό είναι κατεπήγον email το οποίο μας ήρθε στις 5 παρατέταρτο χθες και έλεγε τη Μεσσηνία και την Αρκαδία. Και αυτό μας το στέλνει σε όλους τους δημάρχους. Έτσι, πίνακας αποδεκτών, όλοι οι δήμαρχοι των δύο περιφερειακών ενωτήτων. Και λέει, κάντε ενέργειες. Εμείς λοιπόν, εγώ προσωπικά, αλλά και οι άλλοι δήμαρχοι με τους οποίους μίλησα της Αρκαδίας, με αυτό το email αποφασίσαμε για λόγους προληπτικούς καθαρά να κλείσουμε τα σχολεία. Γιατί μας ειδοποιούσαν ότι θα έχουμε επίγοντα καιρικά φαινόμενα. Ποιο είναι το παράδοξο, θα το έλεγα. Εχθές το βράδυ εγώ ενημερώθηκα 11 η ώρα, 11.30, ότι έκανε. Δεν είχαμε, από εκείνη τη στιγμή και μετά μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχουμε καμία άλλη επίσημη ενημέρωση από την πολιτική προστασία. Και προφανώς και καμία επικοινωνία δική σας με τον κύριο Υφυπουργό, έτσι. Καθίστε ένα λεπτό κάτι. Πιστεύετε εσείς, κύριε Λιόπλο, ότι ο Δήμαρχος θα πάρει τηλέφωνο τον Υφυπουργό για οποιοδήποτε θέμα το αποσχολούνται? Ο Υφυπουργός έχει 50 δήμαρχους που ασχολούνται. Θα σηκώνει τα τηλέφωνα και έχει και δουλειά να κάνει. Θα σηκώνει τα τηλέφωνα να μιλάει με τον κάθε Δήμαρχο για κάθε θέμα. Ορθό. Έτσι. Και να τον πάρω για τα σχολεία. Για τα πάρκα που τα κλείσαμε, να τον πάρω πάλι τηλέφωνο. Για τα φρεάτια που καθαρίζουμε, για όλες τις ενέργειες που πρέπει να κάνουμε. Τι είναι, εννοείται. Θα παίρνω τηλέφωνο τον κύριο Υφυπουργό. Ο κύριος Υφυπουργός έχει ένα σώρο δουλειές. Θα τον παίρνει ο κάθε δήμαρχος τηλέφωνο να τον ρωτάει να κάνω αυτό, να κάνεις. Είναι αρμοδιότητες των δημάρχων. Εμένα ποιο είναι το παράδοξο για να καταλάβουμε? Χθες το βράδυ λοιπόν είπε ο κύριος Υπουργός ότι η Μεσσηνία είναι σε έκτακτη ανάγκη, γιατί άλλαξαν οι καιρικές συνθήκες, όπως είπε, η πορεία μάλλον του κυκλώνα. Και με τα νέα δεδομένα, είπε χθες το βράδυ στις 11 η ώρα, η Μεσσηνία είναι σε έκτακτη ανάγκη, η Αρκαδία είναι σε επιφυλακή για το δεύτερο κύμα. Ναι. Εγώ σας διάβασα ένα email που μας στείλανε, δεν είχαμε καμία άλλη επικοινωνία, που μας λέει σαν τη Μεσσηνία είναι και η Αρκαδία, το ίδιο πράγμα ακριβώς. Γιατί στην Μεσσηνία επομένως οι δήμαρχοι καλά έκαναν και έκλεισαν τα σχολεία και στην Αρκαδία βιαστήκανε. Το ίδιο κάνανε και εμείς ένα email είχαμε. Και με βάση αυτό το email είπαμε, παιδιά, για προληπτικούς λόγους, καθαρά. Γιατί βέβαια μπορεί να βρεθεί ένα σήμερα και να πει: κοιτάξτε, δεν κάνει κακοκαιρία, γιατί έχει τα σχολεία. Εντάξει, μετά Χριστόν γίνονται όλοι προφήτες. Αν γινόταν το αντίθετο και ήταν ανοιχτά τα σχολεία και συνέβαινε ένα ατύχημα, ο Δήμαρχος είναι εκτελεστικό απόσπασμα, γιατί δεν έκλεισε τα σχολεία. Είναι γνωστό αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εμείς με αυτό το email, ό,τι έκαναν οι δήμαρχοι της Μεσσηνίας, όσοι δήμαρχοι το αποφάσισαν, γιατί σας είπα είναι αρμοδιότητα του κάθε δημάρχου. Ναι. Το ίδιο έκαναν και η Αρκαδία. Γιατί το βράδυ λοιπόν λέει οι δήμαρχοι της Αρκαδίας, τα σχολεία της Αρκαδίας,
δεν έπρεπε να κλείσουν γιατί η Αρκαδία είναι σε ετοιμότητα για το δεύτερο 24ωρο. Το ότι η Αρκαδία είναι σε ετοιμότητα για το δεύτερο 24ωρο, το άκουσα πρώτη φορά από το διάβασα, γιατί το άκουσα, στις δηλώσεις του κ. Υπουργού. Δεν μας έστειλαν κανένα χαρτί να μας πούνε, ξέρετε, αλλάζουν τα δεδομένα, δεν είστε πλέον σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έχετε το νου σας μετά από ένα 24ωρο. Ποτέ δεν μας έστειλαν κάτι τέτοιο. Και τι έπρεπε στις 11 η ώρα το βράδυ που το διάβασα από δηλώσεις και το διάβασα, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν μπορώ να παρακολουθώ τα site όλο το βράδυ τι γράφει, τι λένε. Με πήραν κάποιοι συνάδελφοί σας δημοσιογράφοι και κάποιοι πολίτες και με ρώτησαν τι γίνεται με τα σχολεία και διάβασα τις δηλώσεις. Λογικό. Τι έπρεπε εγώ στις 11 η ώρα το βράδυ μετά τις δηλώσεις που σας λέω κανονικά, δεν έπρεπε να επικοινωνήσουν και να μας πούνε, ξέρετε, άλλαξαν οι συνθήκες, δεν κινδυνεύετε τόσο πολύ στην Αρκαδία. Και δεν μας το είπαν ποτέ αυτό. Δεν είχατε καμία επίσημη ενημέρωση. Καμία, ούτε μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Άρα εγώ και να μας είχαν όμως, τι θα έκανα, 11 ώρες θα έλεγα τώρα παιδιά, όχι, τα σχολεία θα ανοίξουν αύριο. Ξέρετε κύριε Ηλιόπουλο και οι ακροατές μας, ότι τα σχολεία του Δήμου μας, φαντάζομαι αυτό μπορεί να μην το ξέρει ο κύριος Υφυπουργός, είναι και σε χωριά. Πολλοί μαθητές έρχονται από χωριά πρωί-πρωί με ταξί, με λεωφορεία που οι άνθρωποι πρέπει να έχουν προετοιμαστεί για να πάνε. Γι' αυτό και πήραμε την απόφαση χθες το απόγευμα. Μπορούσαμε να την πάρουμε την απόφαση σήμερα το πρωί σε 7.30 ώρα, να βλέπαμε τον καιρό και τα δεδομένα και να κλείναμε. Αλλά πρέπει και οι γονείς να ξέρουν αν θα πάνε τα παιδιά τους να τακτοποιήσουν, γιατί κάποιοι γονείς εργάζονται και πρέπει να δουν που θα αφήσουν το παιδί τους, τι θα κάνουν. Τα ταξί που πάνε να τα πάρουν τα παιδιά στα χωριά. Δεν είναι η Καλυθέα ή η Τρίπολη που έχει τα σχολεία και γύρω-γύρω κοινόλι. Είναι χωριά πολλά, έρχονται μαθητές από πολύ απομακρυσμένα χωριά σε ιδιαίτερες συνθήκες. Όλα αυτά λοιπόν τα λάβαμε υπόψη μας, γιατί για μας, όπως έχω πει επανειλημμένο, το πρώτο είναι το θέμα της δημόσιας υγείας και είπαμε, προκειμένου, εφόσον μας λένε ότι θα είναι τόσο η κατάσταση επικίνδυνη, γιατί αυτό μας είπαν με το mail μας, δηλαδή, λέμε να μην ανοίξουμε τα σχολεία για να προστατεύσουμε τους μαθητές μας. Mm-hmm. Αυτό έγινε και τίποτα άλλο. Επομένως, τι έπρεπε να κάνουμε εμείς τώρα, τι διαφορετικό θα γινόταν δηλαδή. Απλά θέλω να τονίσω ότι αυτή η αλλαγή που έγινε, γιατί είδαν την εξέλιξη του φαινομένου, δεν μας ενημέρωσαν ποτέ να μας πούνε ότι η Αρκαδία είναι κάτι διαφορετικό από τη Μεσσηνία. Καταλάβατε. Και ενώ είπε ο κύριος Υπουργός, η Μεσσηνία καλά έκανε, ας πούμε, και έξι τα σχολεία, αλλά η Αρκαδία δεν έπρεπε. Εμείς το ίδιο mail είχαμε και για τη Μεσσηνία και για την Αρκαδία. Το ίδιο πράγμα ήταν. Καταλαβαίνω. Και βέβαια μου κάνει άλλη μια εντύπωση να πω και κλείνω. Δεν είπε τίποτα για την Κορινθία και την Αργολίδα που είναι κλεισμένα τα σχολεία και δεν είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης καθόλου αυτή η νομή. Δεν ήταν τουλάχιστον μέχρι χθες, δεν ξέρω τώρα, σήμερα να έχει αλλάξει κάτι. Και δεν είπε τίποτα. Για την Αρκαδία που μας ήρθε το mail 5 παρατέταρτο, μπαίνετε σε κόκκινο συναγερμό και εμείς είπαμε οι δήμαρχοι, και αφού συνεννοηθήκαμε, εγώ συνεννοήθηκα με το διευθυντή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είπαμε για λόγους προληπτικούς να κλείσουν τα σχολεία. Τέλος πάντων, νομίζω ότι ήταν μια απόφαση που πήραμε όλοι οι δήμαρχοι της Αρκαδίας, ακριβώς και μόνο να προασπίσουμε τους κινδύνους, τους πιθανούς κινδύνους που μπορούσαν να είχαν τα παιδιά μας, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς που κάνουν τις μετακινήσεις. Σαφές αυτό που λέτε κύριε Δήμαρχε, σας προξενεί και εσάς και σε εμάς η αλήθεια είναι. Φαίνεται ως παράδοξη αυτό το ενδιαφέρον για την Αρκαδία, σε εισαγωγικά λέω το ενδιαφέρον δηλαδή, γιατί η Αρκαδία να είναι διαφορετική όπως είπατε από τις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες. Πάντως καλό ήταν που το ξεκαθαρίσατε, γιατί ο κόσμος, όπως ξέρετε πολύ καλά και εσείς, αφού είπατε ότι είχατε και επαφή και με πολίτες, μπερδεύτηκε. Από τις 7 η ώρα το πρωί, κύριε Ηλιόπουλε, σήμερα το πρωί, γιατί εγώ ήμουν 7 και 10 στο Δημαρχείο σήμερα το πρωί, πήραν πόσοι συμπολίτες μας να ρωτήσουν τελικά, θα είναι ανοιχτά τα σχολεία στο Δημαρχείο ενώ. Ναι, γιατί μπερδεύτηκαν. Ναι, γιατί δημιουργήθηκε μια σύγχυση, νομίζω, χωρίς λόγο. Ναι. Δεν υπήρχε θέμα δηλαδή ουσίας, απλά υπήρχε χωρίς λόγο. Αν μας είχαν ενημερώσει νωρίς και μας λέγανε, ξέρετε, άλλαξαν τα δεδομένα, η Αρκαδία δεν θα έχει τόσο κίνδυνο αύριο, ίσως το Σάββατο, πιθανόν και εμείς να αλλάζαμε την απόφασή μας. Έγκαιρα όμως, έτσι, όχι στις 11 η ώρα το βράδυ, δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε 11 η ώρα το βράδυ την απόφαση. Προφανώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Δήμαρχε και σας αφήνουμε να συνεχίσετε τη δουλειά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Αρκαδία 938.